στιγμές από τον βίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, για την καρτερικότητά του, για την αγάπη του στον άνθρωπο, για το μίσος που δέχτηκε από τους άρχοντες της βασιλεύουσας τότε, για τους αιρετικούς που συνέχεια έβαζαν λόγια στους άρχοντες για να τον εξορίσουν, για τις εξορίες του και τελικά για την πορεία του προς την τελική εξορία που τον οδήγησε και στο θάνατο λόγω του ψύχους του υπερβολικού που υπήρχε στην περιοχή. Το κύριο που είναι σημαντικό και μας κάνει να ανατριχιάζουμε όταν το σκεφτόμαστε είναι πως ζήτησε ο Άγιος από τον ιερέα ενός χωριού προς τα Κόμανα να του δώσει μια στολή για να λειτουργήσει στο θυσιαστήριο του χωριού και εκείνος φόρεσε τη στολή, λειτουργήσε χωρίς παπούτσια που είχαν λιώσει στην πορεία και πέθανε μετά από εκείνη τη Θεία Λειτουργία. Δεν θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αλλά θέλω να σας πω ένα περιστατικό από τον πατέρα του, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς μεγάλωσε ο Χρυσόστομος και πώς έγινε ο Ιωάννης που γιορτάζουμε θαυμάζοντας τον όλοι. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν ένας από τους επιφανέστερους στρατηγούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήταν ίσως ο δυνατότερος στρατηγός τον οποίο είχε ο βασιλέας. Και βέβαια ο βασιλέας αισθανόταν δίπλα του μεγάλη σιγουριά και του είχε απέριτη εμπιστοσύνη απεριόριστη, γιατί εκείνος ποτέ δεν απερασπίζονταν τίποτα άλλο παρά αυτό που ήταν καλό για το βασίλειο. Έτσι λοιπόν ο αυτοκράτορας άκουγε πάντα την γνώμη του και την υπολόγιζε. Αυτό βέβαια δεν άρεσε στους υπόλοιπους στρατηγούς. Έτσι ένας από τους στρατηγούς, όταν άρχισε να παίρνει δύναμη και να μπορεί να μιλάει στον αυτοκράτορα, πήγε και διέβαλε τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και είπε πολύ άσχημες κουβέντες για αυτόν στον αυτοκράτορα, ότι δήθεν εποφθαλμεί τη θέση του και ότι ετοιμάζει κίνημα. Το έμαθε αυτό ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στεναχωρήθηκε, επειδή αυτός που έκανε αυτή την πράξη ήταν στρατηγός και τον υποληπτόταν όπως και τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Αλλά επειδή ήταν ακέραιος ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, κάθισε αργά τη νύχτα στο γραφείο του και έγραψε μια επιστολή σε αυτόν που τον συκοφάντησε και του έλεγε «Στεναχωρήθηκα πολύ που ένας φίλος πήγε και με κατηγόρησε στον αυτοκράτορα λέγοντας τόσα ψέματα. Ο αυτοκράτορας εξάλλου μπορεί να διακρίνει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αλλά εγώ επειδή είμαι άνθρωπος και ποτέ ένας άνθρωπος δεν πρέπει να εμπιστεύεται απόλυτα τον εαυτό του, σου στέλνω πίσω αυτά τα γράμματα γιατί θεωρώ πως στα χέρια μου μπορεί χωρίς να το θέλω να γίνουν επικίνδυνα». Και του έβαλε μαζί με το γράμμα και 10 γράμματα που αυτός που τον κατηγόρησε του είχε στείλει στα νεανικά του χρόνια εναντίον του αυτοκράτορα, με τα οποία αν έλαβε να γνώσει ο αυτοκράτορας, αυτός ο στρατηγός θα έχανε τη ζωή του. Και έτσι, όπως θα νομίζαμε πως έπρεπε να γίνει, εμείς αντί να φανερώσει αυτά τα γράμματα και να εκδικηθεί αυτόν που τον κατηγόρησε, του τα επέστρεψε για να μην παραπέσουν και ο άλλος τιμωρηθεί. Αυτός λοιπόν ήταν ο πατέρας, ο στρατηγός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και κατανοούμε πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συνέχισε να είναι ένα κομμάτι αυτής της ακεραιότητας και στη ζωή και στην πίστη. Όταν θέλουμε λοιπόν εμείς οι σημερινοί χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, δεν έχουμε παρά να διαβάσουμε λίγο από τον βίο του και να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε λίγο τη βιωτή του. Λίγο. Γιατί εκείνος είναι ο μεγάλος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αλλά εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε με μικρά βήματα εκείνη την προσωπικότητα, γιατί έτσι το θέλει ο Χριστός μας και ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
να είστε δυνατοί, ευλογημένοι και χαρούμενοι. Θέλω αυτή την ώρα να στρέψω τη σκέψη μου και τις προσευχές μου προς τη Σύμη, στην Ιερά Μητρόπολη. Σύμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, και να στείλω μαζί με εσάς τις ευχές μου στον αγαπητό εν Χριστώ αδελφό Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σύμης, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος έκτισε και αυτό το ναό και μας τον άφησε, και ο οποίος εκεί προσπαθεί να διακονήσει, ακολουθώντας τα βήματα του προστάτου του Αγίου, και θα πάει θαυμάσια, και χαιρόμαστε εμείς που μαθαίνουμε τα νέα του και προσευχόμαστε να προοδεύει συνεχώς, για να χαιρόμαστε κι εμείς που τον στείλαμε σαν Μητρόπολη εκεί να διακονήσει την άλλη Μητρόπολη της πατρίδας μας. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Ιωάννα που είστε εδώ, ευχαριστούμε κύριε Σύμβουλοι, ευχαριστώ τους κληρικούς μου που είναι εδώ, τον πατέρα Διονύσιο που ήρθε από τα Βόρεια, τον πατέρα Αμβρόσιο, ο οποίος διακονεί στη συνέχεια του πατρός Χρυσοστόμου εδώ, τον πατέρα Περικλή, τον πατέρα Αντώνιο, τον πατέρα Ιωάννη και τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ευχαριστούμε τους ιεροψάρχες μας και όλους σας που είσαστε εδώ. Και θέλω να σας πω πως πρέπει να έρθεστε εδώ και όσοι ερχόσασταν και όσοι δεν ερχόσασταν. Και εκεί θα το μάθει ο Άγιος Σύμης ότι δεν ήταν πολλοί κόσμος στον Άγιο Άντρο Χρυσόστομο. Να στεναχωρηθεί, να μην στεναχωρήσουμε λοιπόν τον Άγιο Αδελφό, αλλά ούτε και τον Άγιο ο οποίος μας κοιτάει από ψηλά. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Χρόνια σας πολλά.